Κυρίες και κύριοι, σε άλλο θέμα, την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση αποφάσισε σήμερα η Βουλή με τους τόνους να ανεβαίνουν μεταξύ του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή, που είχε κάνει και τη σχετική μήνυση. Πάμε λοιπόν στη Βουλή και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Και Γιώργο, υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη ψήφισαν 158 βουλευτές. 158 βουλευτές. Με αυτές τις ψήφους λοιπόν εγκρίθηκε η άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, όπως προανέφερες και εσύ. 102 βουλευτές καταψήφισαν προκειμένου να πάρει το δρόμο για την τακτική δικαιοσύνη η μήνυση που έχει υποβάλει εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση η Φωτεινή Αραμπατζή. Αυτή η διαδικασία έγινε, όπως προανέφερες επίσης, στο ηλεκτρισμένο φόντο με τον Παύλο Πολάκη και τη Φωτεινή Αραμπατζή να ανταλλάσσουν οξύτατες κατηγορίες και χαρακτηρισμούς. Ο Παύλος Πολάκης, χρησιμοποιώντας το γνωστό αψί ύφος, είπε: «Δεν κολλώνω πουθενά, δεν υποχωρώ, ψηφίστε», και προειδοποίησε ότι η επόμενη φορά θα είναι αλλιώς, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας νέας διακυβέρνησης της αριστεράς. Από την πλευρά της, η Φωτεινή Αραμπατζή κατηγόρησε για συκοφαντική δυσφήμιση τον Παύλο Πολάκη και τον έψεξε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δυο μέτρα άντρας κρύβεσαι πίσω από την ασυλία και τον χαρακτήρισε ως ρεκόρντμαν των ετοιμάτων ασυλίας που έχουν υποβληθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου, και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σχετική διαμάχη. Είναι τρομερός ο πολιτικός εξανδραποδισμός που και σήμερα θα υποστείτε. Διότι πρόκειται για μια καθαρά εκδικητική πολιτική δίωξη μετά από μήνυση της βουλευτούσας της κυρίας Αραμπατζή για μια ανάρτηση που έκανα το Μάρτιο του 19. Να κρύβεται σαν δηλός που είναι πίσω από την βουλευτική του ασυλία και να ζητά να εκλυπαρεί και συγκεκαλυμμένα να απειλεί, θα πω εγώ, να μην αρθεί η ασυλία σας, κύριε Πολάκη. Αφήστε το πρόβλημα. Αυτά, σας παρακαλώ. Αυτό να αγορεύεται ο ίδιος σαν δικαστής, σαν κίνσορα, σαν τιμητής των πάντων. Περιφρονεί τους θεσμούς, χρησιμοποιεί αλακάρτ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Λέει τη μισή αλήθεια. Γιατί δεν καταφεύγετε στη δικαιοσύνη για να με πάτε αίμα, όπως είπατε? Γιατί δεν πάμε στα δικαστήρια για να γίνει της αλεπούς ο θάνατος, όπως είπατε? Γιατί κρύβεστε δυο μέτρα άντρας, δυο μέτρα άντρας πίσω από την ασυλία σας? Ελάτε αν τολμάτε για να αποφασίσει η δικαιοσύνη ποιος είναι ο συκοφάντης και ποιος πρέπει να τιμωρηθεί.